Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Είμαι τόσο περήφανος γιατί θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικά νιόκι. Από την αρχή, από το μηδέν. Η πιο φανταστική συνταγή για ζυμαρικά, φτιαγμένα με πατάτα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα νιόκι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πατάτες, 2 κρόκους από μεσαία αυγά, 75 γραμμάρια παρμεζάνα, 150 με 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα ντομάτας, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 ντομάτες, 100 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας βασιλικό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο, πιπέρι, φέτα και βασιλικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάλι έχουμε λίγο θεωρία να πούμε σε αυτή τη συνταγή. Σήμερα έχουμε πολύ θεωρία. Λοιπόν, το μυστικό για να φτιάξουμε σωστά νιόκι είναι να βάλουμε το ελάχιστο δυνατό αλεύρι στη ζύμη μας. Οπότε, πρέπει να προσθέσουμε την ελάχιστη δυνατή υγρασία στη ζύμη μας. Οπότε τι πρέπει να προσέξουμε? Πρέπει να προσέξουμε όταν βράζουμε τις πατάτες. Γιατί τι γίνεται? Άμα βράσουμε τις πατάτες και τις αφήσουμε να κρυώσουν μέσα στο νερό, η πατάτα θα έχει πάρα πολύ υγρασία, οπότε μετά στο ζυμάρι θα χρειαστεί να βάλουμε πάρα πολύ αλεύρι. Οπότε τα νιόκια αντί για ωραία αέρινα με γεύση πατάτα ζυμαρικά, θα γίνουν στούκας με γεύση αλεύρι. Οπότε δεν θα πετύχει η συνταγή μας. Οπότε θα κόψουμε τις πατάτες μας εδώ σε μικρά κομματάκια και όσο πιο μικρά κομματάκια κόψουμε τις πατάτες, τόσο πιο γρήγορα θα βράσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε κόβουμε τις πατάτες. Θα προσθέσουμε αλάτι μέσα στο νερό. Λίγο αλάτι για να γίνουν πιο γρήγορα, ίσως και να τα κόψω πιο μικρά. Θα κόψω εδώ. Να σου πω ότι κανονικά τα νιόκι εγώ τα κάνω με πατάτες που ψήνω μέσα στο φούρνο, αλλά θα σας δυσκολέψει πάρα πολύ η διαδικασία. Θα σας δείξω μια πιο εύκολη διαδικασία με το νερό. Οπότε, έτσι όπως είναι τις πατάτες, τις ρίχνουμε μέσα στο αλατισμένο νερό. Θα περιμένω περίπου 10-15 λεπτάκια μέχρι που να βράσουν οι πατάτες, μπορεί και 20. Και μόλις βράσουν, το πιο σημαντικό βήμα είναι εκεί, θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω. Η λέξη νιόκι είναι γερμανική και σημαίνει σβόλος ή κόμπος, περιγράφοντας έτσι το διακριτικό σχήμα του φαγητού. Πρόκειται για ένα υλικό, το σχήμα του οποίου δεν διαφέρει μόνο από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από σπιτικό σε σπιτικό, αφού το φτιάχνει ο καθένας διαφορετικά. Συνήθως όμως έχει το σχήμα κοχυλιού, ενώ τα πιο μικρά νιόκι λέγονται νιοκέτι. Με το που είναι έτοιμες οι πατάτες μας, κατευθείαν όπως είναι τις σουρώνουμε. Κατευθείαν όμως, και το πιο σημαντικό κομμάτι της συνταγής είναι αυτό. Βγάλτε κατευθείαν το σουρωτήρι από το νερό, αφήστε στην άκρη, εδώ, και αφήστε τις πατάτες να αφυδατωθούν από μόνες τους. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Τώρα έτσι όπως είναι καυτές, τις βλέπετε. Είναι σαν μικρά καρβουνάκια. Οπότε επειδή είναι καυτές από μόνες τους, τι κάνουνε? Εξατμίζουν την υγρασία που έχουν οι ίδιες οι πατάτες. Το πιάσαμε? Για πόση ώρα θα τα αφήσουμε εδώ? 15-20 λεπτάκια θέλουμε οι πατάτες να παραμείνουν λίγο χλιαρές, όχι καυτές. Σιγά σιγά θα μεταφέρουμε τις πατάτες μας, κάνα 2-3 σημεία, γιατί όπως βλέπετε μαζεύει νεράκι, γιατί θέλουμε να εξατμίσουμε όλη την περίσσια υγρασία τους. Η προέλευση των νιόκι θεωρείται η Βόρεια Ιταλία, όπου το ψυχρότερο κλίμα ήταν πάντα πιο κατάλληλο για την καλλιέργεια πατάτας από ό,τι το σιτάρι. Και μετά από 15-20 λεπτάκια οι πατάτες μας έχουν κρυώσει, είναι ζεστές λίγο. Και η παραπανήσια υγρασία, όπως βλέπετε, έχει φύγει. Γι' αυτό και μοιάζουν οι πατάτες σαν να έχουν στεγνώσει γύρω-γύρω. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Όσο λιγότερο υγρασία έχουν οι πατάτες, τόσο πιο πετυχημένα θα βγουν τα νιόκια. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Τώρα, θα πάρω ένα μπολάκι. Αυτό μου αρέσει. Θα ρίξω μέσα τις πατάτες. Τέλεια. Και όπως βλέπετε, δεν έχουν καθόλου υγρασία. Είναι εντελώς στεγνές. Τώρα, πάρτε ένα πιρούνι και πατήστε τις πατάτες μέχρι που να τις λιώσετε. Σε περίπτωση που έχετε το ειδικό εργαλείο για να κάνουμε πουρέ, κάνει και αυτό. Κατευθείαν πατάμε, λιώνουμε τις πατάτες. Σε περίπτωση που έχετε κάνει σωστά τη διαδικασία και έχουν γίνει μαλακές, η όλη διαδικασία δεν θα πάρει παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε 2 κρόκους από αυγό, εδώ. Τα νιόκι είναι τα αγαπημένα μου ζυμαρικά. Ειλικρινά σας λέω. Γενικά, όταν πάω σε ένα μαγαζί και δω νιόκι σπιτικά,
πάντα μα πάντα είναι η πρώτη μου επιλογή. Λοιπόν, να σας πω ότι παραδοσιακά στα νιώκι δεν βάζουμε πιπέρι, γιατί το πιπέρι φαίνεται, μαυρίζει μέσα, αλλά εμένα μου αρέσει, θα βάλω πιπεράκι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, γιατί όντως θέλω να έχει γεύση πιπεριού. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Θέλετε θυμάρι, θέλετε δεδρολίμανο, θέλετε ρίγανη, θέλετε φασκόμηλο. Ό,τι μυρωδικό σας αρέσει μπορείτε να βάλετε μέσα και να κάνετε τα δικά σας νιώκι. Αυτό που είναι απαραίτητο και πρέπει να ρίξουμε οπωσδήποτε είναι η παρμεζάνα. Παρμεζάνα τριμμένη πάει μέσα. Και όπως σας είπα, σε αυτή τη συνταγή το πιο σημαντικό είναι να προσθέσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο αλεύρι. Οπότε γι' αυτό το λόγο λέω από 150 έως 200 γραμμάρια. Ιδανικά θα θέλαμε 150 γραμμάρια, όπως έχω εδώ. Ξεκινάμε από τα 150 γραμμάρια, ανακατεύουμε εδώ. Το μείγμα θα κολλάει. Όσο αλεύρι και να βάλετε, πάντα θα κολλάει. Απλά το θέμα μας είναι να μπορέσει να σφίξει με τα 150 για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε στο κορνέ. Η διαδικασία είναι λίγο έτσι περίεργη. Και το μείγμα μου για νιούκι είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, κολλάει λίγο, αλλά γενικά είναι συμπαγές. Το βλέπετε εδώ. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη, ή μάλλον πριν αφήσουμε το μείγμα στην άκρη, έλα λίγο Μίτσο. Έλα, αγόρι μου. Έλα, έλα. Φέρουμε το κορνέ, εσύ, Μίτσο. Ναι. Βάζω το μείγμα μέσα στο κορνέ, εδώ. Το κλείνω και μετά βγάζω τα γάντια μου, γιατί κολλάει το μείγμα, Μίτσο. Το είπαμε. Και εντάξει. Ναι. Κολλάει και μπορείς να φύγεις να πας στην κάμερα. Όλα καλά. Όχι, φέρε μου το μείγμα, βρε φίλε. Δες και το μείγμα. Συγγνώμη. Ωραίος. Λοιπόν, και ουσιαστικά παίρνουμε το κορνέ και θα συνεχίσουμε την όλη διαδικασία, που είναι πάρα πολύ απλή. Θέλω μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, που θα έπρεπε να το έχω βάλει ήδη, αλλά δεν το έχω βάλει. Δεν πειράζει, την πάτησα, αλλά θα βάλω ζεστό νερό, οπότε θα βράσει γρήγορα. Και βάζω την κατσαρόλα μου πάνω στη φωτιά, full extra. Και βέβαια θα ρίξω λίγο αλατάκι. Εδώ, χρειάζεται αλάτι, για να μπορέσουμε να βράσουμε τα νιόκι. Και τώρα, χρειαζόμαστε έξτρα αλεύρι που θα βάλουμε και θα ρίξουμε πάνω στον πάγκο μας. Αυτό το αλεύρι δεν πιάνεται στη συνταγή. Είναι έξτρα, μας φτάνει... Καθόλου. Το έκανα και τσουκ, το είδες, έτσι. Τι λες ρε φίλε, όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, και τώρα, αναλόγως πόσο χοντρά θέλουμε να κάνουμε τα νιόκι μας, θα κόψουμε το κορνέ. Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι μια χαρά, για να δω. Μια χαρά. Και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνω, κατεβάζω τη ζύμη μου και ουσιαστικά θα απλώσω το ζυμάρι από τα νιόκι πάνω στο αλεύρι. Εδώ, κόβω. Και ίσα ίσα θα πάει το μείγμα πάνω από το αλεύρι. Να το τυλίξω. Το αλεύρι, το παραπανίσιο που βάλαμε, θα φύγει μέσα στο νερό, οπότε δεν μας απασχολεί. Και παίρνω ένα μαχαίρι. Θα πάω λίγο έξτρα αλεύρι εδώ. Γιατί? Γιατί θέλω με το που κόβω ένα νιόκι να το πηγαίνω πάνω στο αλεύρι. Με το που κόβω ένα νιόκι να πηγαίνει πάνω στο αλεύρι. Εδώ. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι αυτό. Τα πρώτα μας νιόκι είναι έτοιμα. Αφήνουμε στην άκρη και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα επόμενα. Κοιτάξτε. Και με το που τελειώσει η ζύμη από τα νιόκι, ήρθε η ώρα να ψήσουμε τα νιόκι μας και είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι, τα ρίχνουμε μέσα στο νερό και δεν έχει σημασία να τα ρίξετε όλα μαζί, γιατί τα νιόκι έχουν κάτι φανταστικό. Μας δείχνουν από μόνα τους πότε είναι έτοιμα. Πώς? Ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Και σε περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιήσω τα νιόκι κατευθείαν σε μια συνταγή, έτσι όπως είναι ζεστά, τα πετάω μέσα στη σάλτσα μου και τελείωσε. Σε περίπτωση που θέλω να τα αποθηκεύσω στο ψυγείο και απλά να κάνω μια συνταγή αλλά μινούτ εκείνη τη στιγμή, έχω ένα μπολ εδώ πέρα με πάγο, θα προσθέσω κρύο νερό και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να σταματήσω τα νιόκι από το βρασμό τους. Οπότε πρέπει να τα ρίξω κατευθείαν μέσα στον πάγο, να κρυώσουν και μετά να τα αποθηκεύσω στο ψυγείο. Με πιάνεις? Τέλεια. Άρα, το μόνο που χρειάζομαι είναι μία τρυπητή κουτάλα και περιμένω να δω τα πρώτα νιόκι να βγαίνουν στην επιφάνεια. Κοιτάξτε εδώ. Οπότε, ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια, κατευθείαν μέσα στον πάγο. Και μόλις τα βράσω και τα παγώσω, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας για να τα κάνουμε κοκκινιστά με σάλτσα Νάπολη. Λοιπόν, τα νιόκι μου είναι έτοιμα. Όπως βλέπετε, τα έχω σουρώσει από το νερό με τον πάγο. Τα έχω βάλει σε ένα ταψάκι με λίγο λάδι για να μην κολλήσουν. Πάμε να ετοιμάσουμε μία γρήγορη σάλτσα. Η σάλτσα μου θα είναι ό,τι πιο απλό υπάρχει. Η ερώτηση που έχω να κάνω σε όλους είναι εξής. Θέλετε τα νιόκι να τα ρίξω κατευθείαν στη σάλτσα ή θέλετε να τα σοτάρω και να τα κάνω κρίσπι απ' έξω? Κρίσπι.
Κρίσπι, τότε θα χρειαστώ ένα δεύτερο τηγάνι. Τέλεια. Εγώ, παιδιά, πρέπει να σας ακούω. Ό,τι μου πείτε, εσείς κάνω. Πάντα ακούω τις συμβουλές σας. Τώρα, κρεμμυδάκι. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία σάλτσα τύπου Νάπολη. Και εννοείται πως για να ξεκινήσουμε μία συνταγή με ντομάτα, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και κρεμμύδι. Αν δεν βάλουμε κρεμμύδι, δεν κάνουμε σάλτσα ντομάτας. Οπότε, ελαιόλαδο, εδώ. Περίπου 2 κουταλιές σούπας. Λαδάκι, να το κάνουμε έτσι λίγο light, να μην το κάνουμε πολύ λιπαρό. Θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι μου και θα ακουστεί αυτός ο υπέροχος θόρυβος που ξέρουμε ότι το φαγητό μας θα βγει πεντανόστιμο. Επειδή θα βάλω βασιλικό στο τέλος, δεν χρειάζεται να ρίξω θυμάρια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θα βάλω μια σκελέτα σκόρδο. Εδώ μας αρέσει να νιώθουμε το σκόρδο στις ιταλικές συνταγές. Θέλω ένα τρίφτη εδώ και θα τρίψω τις ντοματούλες μου. Παναγία μου, τι ωραίο πράγμα. Σκόρδο, κρεμμύδι, ντοματούλα εδώ. Η πιο απλή σάλτσα. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Γιατί όντως τα νιώκια από μόνα τους είναι ο πρωταγωνιστής. Τα υπόλοιπα είναι απλά συνοδευτικά. Οπότε, ό,τι πιο απλό. Κοιτάξτε εδώ. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι, ντοματούλα, εδώ, όλαλα. Και στο τέλος απλά θα ρίξω λίγο βασιλικό. Θα προσθέσω μόνο λίγο νεράκι, εδώ. Μία γεμάτη κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, εδώ. Βουαλά, αλάτι πιπέρι. Λατρεύω αυτή τη γεύση, είναι τόσο απλή και τόσο ωραία. Αλατάκι, πιπέρι, ζάχαρη θα βάλετε μόνο άμα οι ντομάτες σας δεν είναι όριμες. Αλλά αλάτι και πιπέρι θα βάλετε. Αλάτι, πιπέρι. Και τώρα δεν χρειάζομαι δυνατή φωτιά, γιατί η σάλτσα ντομάτας μου είναι έτοιμη. Αφήνω στην άκρη το άλλο ντομάτι. Και όπως βλέπετε αυτό το τηγάνι έχει πυρώσει, έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τι θα κάνω μέσα, θα ρίξω λίγο λαδάκι. 2-3 κουταλιές της σούπας λάδι. Γιατί θα σουτάρω τα νιόκι. Επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν τα σουτάρουμε, τι κάνουμε. Απλά τα ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Το βλέπετε. Αλλά εσείς θέλετε αυτό, σωστά. Αυτό θα κάνω λοιπόν. Το μόνο που μου λείπει τώρα εδώ πέρα είναι να ψιλοκόψω το βασιλικό μου. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το βασιλικό μας εδώ για να το ρίξουμε στο τέλος. Και κοιτάξτε εδώ τα νιόκι. Ανακατεύουμε στο τηγάνι και παίρνουν αυτή την υπέροχη κρούστα από έξω καθώς ψήνονται. Πρέπει να είναι αντικολλητικό το τηγάνι, σε περίπτωση που δεν είναι αντικολλητικό. Καταλαβαίνετε ότι θα έχετε πρόβλημα. Οπότε ανακατεύουμε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, έτσι όπως είναι, τα μεταφέρουμε κατευθείαν μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Ωχ, Παναγία. Δύο ντοματούλες. Λίγο κρεμμυδάκι. Τα υπέροχα νιώτη μας και στο τέλος βασιλικός, εδώ θα κρατήσω λίγο για να ρίξω από πάνω, βασιλικός, ντομάτα, σκόρδο, κρεμμύδι, άντε γεια, μπόλικο πιπέρι και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει. Αυτό το φαγητό είναι μοναδικό. Να βγάλω σε πιατέλα ή σε πιάτο, πώς θέλετε. Πιάτο. Ωραία, αφού θέλετε πιάτο, πιάτο θα σας δώσω. Ανακατεύουμε εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Υπέροχα σπιτικά νιόκι με την πιο απλή σάλτσα που υπάρχει στον κόσμο. Και βέβαια, στο τέλος, φρέσκο ελαιόλαδο. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Φρέσκο πιπέρι. Παναγία μου. Να κάνω και μία ελληνική νότα. Λίγη φρέσκια φετούλα. Εδώ. Και λίγο βασιλικό ακόμα. Βουαλά. Για τα σπιτικά νιόκι με σάλτσα ντομάτας, ξεκινάμε με τα νιόκι. Κόβουμε τις πατάτες σε μικρά κομμάτια και τις βάζουμε σε κατσαρόλα με νερό που βράζει. Προσθέτουμε αλάτι και βράζουμε για 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Σουρώνουμε και αφήνουμε να αφυδατωθούν καλά.
Μεταφέρουμε σε μπολ και πιέζουμε μέχρι να σπάσουν. Προσθέτουμε τους κρόκους, πιπέρι, την παρμεζάνα, αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ζύμη. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, απλώνουμε μια λωρίδα από το μείγμα πάνω σε αλευρωμένη επιφάνεια και κόβουμε νιόκι ενός εκατοστού. Βάζουμε τα νιόκι σε δόσεις σε κατσαρόλα με νερό που βράζει. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, αφαιρούμε με μια τρυπητή κουτάλα και τα μεταφέρουμε σε νερό με πάγο. Τα σουρώνουμε, βάζουμε ελαιόλαδο και αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Για τη σάλτσα ντομάτας, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Τρίβουμε τις ντομάτες στο ντρίφτη και τις βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε το νερό, το μπελτέ, αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά για 2 με 3 λεπτά. Σε άλλο τηγάνι με ελαιόλαδο, βάζουμε τα νιόκι και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Μεταφέρουμε στο τηγάνι με τη σάλτσα, προσθέτουμε βασιλικό, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με ελαιόλαδο, πιπέρι, φέτα και βασιλικό. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Νομίζω πραγματικά ότι όλοι ζηλεύετε. Δικαίως. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Παναγία μου. Αυτή είναι η μαγεία όταν βάζεις λίγο αλεύρι στα νιόκι. Τα βάζεις στο στόμα και διαλύονται. Δεν μασάς, απλά διαλύονται. Δεν υπάρχει. Καλή μας όρεξη.